Λοιπόν, Λάμπρο Μακιάρο, κυρίε και κύριοι. Καλημέρα από το Λάμπρο μα. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτιάξει μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή. Είπατε μουσακά. Είναι ένα είδος μουσακάς. Ναι. Φτιάξουμε αυτό το καταπληκτικό φαγητό, το οποίο πρέπει να κάνεις λίγο άκρη, σε παρακαλώ. Ορφανός, δηλαδή δεν θα έχει κοιμά. Θέλει να το φάει μόνος του. Δεν έχει κοιμά και έχει μια μπεσαμέλ με γιαούρτι, αλλά πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Και μόλις έβγαλε το κομμάτι, βγήκαν οι ατμοί. Τα αρώματα είναι πραγματικά μαγικά. Αυτή η ιδέα του να βάζουμε μια πιο ελαφριά μπεσαμέλ με γιαούρτι είναι καταπληκτική. Το είχαμε δείξει και μια άλλη φορά, νομίζω, με ένα παστίτσιο. Είναι καταπληκτικό. Θα κάνουμε και ένα κολπάκι με τις μελιτζάνες, τις οποίες δεν θα τις τηγανίσουμε, αλλά θα τις πανάρουμε με παρμεζάνα και φρυγανιά και αυγό. Θα τις ψήσουμε στο φούρνο και αυτές θα είναι στην ουσία η βάση που θα βάλουμε μέσα. Θα φτιάξουμε μια δικιά μας αρωματική σάλτσα ντομάτας με μπόλικο βασιλικό. Και όλο αυτό θα ενωθεί, θα ψηθεί στο φούρνο και θα έχουμε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Μόλις φτιάξεις κάτι που είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μυρίζει, Πέρα ότι μυρίζει. Βλέπω το Χάρη, όπως σας αναπνοείς, ο οποίος είναι έτσι, κάθεται και κοιτάει έτσι. Ξέρεις γιατί. Γιατί λέει ο σκηνοθέτης στο ματόπουλο, φέρε φάι και έρχεται να πάρει. Α, δεν είναι για σένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε περίπου 4 μεγάλες μελιτζάνες. Μία με 2 πατάτες, ανάλογα το μέγεθος. 3 φλιτζάνια φρυγανιά. 1 φλιτζάνι παρμεζάνα τριμμένη, πολύ τριμμένη. 1 φλιτζάνι αλεύρι. 4 με 5 αυγά. 2 φλιτζάνια τριμμένη μοτσαρέλα. Θέλουμε τώρα για τη σάλτσα ντομάτας. Καταπληκτική σάλτσα, είναι σαν μια βασική συνταγή. Θέλουμε περίπου 6 με 7 ντομάτες, περίπου στο 1,5 κιλό δηλαδή. 1 τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο. Εδώ τώρα θέλουμε, θα ακούσουμε επιφωνήματα. 3 με 4 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες. Θέλει το σκορδάκι αυτό, εντάξει, θα γίνει τώρα να μην λέμε. Λοιπόν, 2 κουταλιές σούπας πελτέ ντομάτας. 1 φλιτζάνι λευκό κρασί. 3 κουταλάκια του γλυκού ρίγανη. 2 φλιτζάνια φρέσκο βασιλικό. Και πάμε τώρα για την πολύ πανεύκολη μπεσαμέλ. Θα βάλουμε γιαούρτι περίπου στα 600 με 700 γραμμάρια. Θα ξαναλλάξει. Πάμε. Λοιπόν, ωραία. Είναι 600 με 700 γραμμάρια γιαούρτι, μισό φλιτζάνι τυρί μοτσαρέλα και 2 αυγά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανάδρομο, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει ένα ανάδρομο. Δεν είναι τίποτα. Τώρα 3 υλικά είναι. Άκου λίγο. Πες. Είναι πανάλαφρη η γεύση. Ναι, αφού δεν έχει λιπαρά. Και οι μελιτζάνες τώρα που έχουμε βάλει μέσα, θα δεις πώς θα τις κάνουμε. Πάμε λίγο, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε μία κατσαρόλα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, το οποίο παίρνει περίπου 40 λεπτά, είναι η σάλτσα ντομάτας. Μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε 2-3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, είναι ήδη ζεστή, και το σκόρδο 3 με 4 σκελίδες. Ακούγεται το σκορδάκι σε αυτή τη στιγμή. Θέλει να ακουστεί λίγο. Λοιπόν, τι είπε, αν δεν ακουστεί το σκόρδο, δεν θα ακουστεί. Τι θα ακουστεί, Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ να σας πω το εξής. Όταν φτιάχνουμε μια σάλτσα ντομάτας με φρέσκες ντομάτες και δεν χρησιμοποιήσουμε κονκασέ, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο πελτέ ντομάτας, εντάξει, ο οποίος έχει μια συμπυκνωμένη γεύση και μας δίνει, στην ουσία, ενώνει και δίνει σώμα στη σάλτσα. Αν βάλουμε χυμό ντομάτας από μια συσκευασία, θα βάλουμε τη μισή ποσότητα σε πελτέ. Εντάξει. Άρα, κατανοητόν. Μπράβο, κατανοητόν, κατανοητότατον. Λοιπόν, εδώ τώρα, πολύ προσοχή με το σκόρδο, γιατί το σκόρδο μη μας καεί, ακριβώς. Φτάνει σε ένα σημείο που όταν μαγειρευτεί λίγο πριν καεί, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αλλά ο χρόνος του να καεί και να είναι νόστιμο είναι πάρα πολύ μικρός. Οπότε θέλουμε αρκετή προσοχή. Μόλις το δούμε και αρχίζει και χρυσαφίζει, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα της συνταγής, το οποίο είναι να βάλουμε τον μπελτέ παραπάνω. Πάμε να βάλουμε τον μπελτέ μας. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε, έτσι πρέπει να είναι το σκορδάκι μας. Λίγο ακόμα, γιατί έτσι αρωματίζεται και όλο το λάδι. Και αρωματίζεται και όλο το στούντιο, μπορώ να σου πω, το λάδι. Και ο καρτερός, εντάξει, βέβαια δεν του αρέσει πάρα πολύ αυτή τη δουλειά, από ό,τι έχω καταλάβει. Όχι, τέλεια. Από ό,τι έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό, τέλος πάντων. Τέλεια. Δεν το λέει και πολύ καιρό. Όχι. Τέλεια. Λοιπόν, προσθέτουμε τώρα τον μπελτέ. Εγώ σα το δω. Θα πάρω τώρα αυτό. Εδώ. Γλυκιά μου, δεν ήθελες να χρησιμοποιήσεις την μπουτάλα πριν και είναι κόκκινο, για να μην... Ναι, το κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο πρέπει να ανακατευθεί ο πελτές
αρκετά καλά πήγε μέσα στο. Τίποτα. Με το σκορδάκι και το λάδι. Και σε αυτό το σημείο προσθέτουμε λευκό κρασί. Και αυτό που θα κάνουμε είναι θα το αφήσουμε να βράσει, έτσι ώστε να μας έρθει περίπου στα μισά, δηλαδή να μειωθεί ο όγκος του κρασιού, πρώτα απ' όλα να εξατμιστεί αλκοόλ, αλλά παράλληλα να πέσει και κατά 50%, δηλαδή αν βάλουμε μια κούπα να μείνουμε στην κατσαρόλα με μισή, εντάξει, γιατί έτσι φεύγει η περιττή υγρασία και μένει το άρωμα από το σταφύλι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Τώρα, λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη διαδικασία, όσο αυτό εξατμίζεται, εδώ να σας πω ότι τα υπόλοιπα υλικά τα οποία πρέπει να βάλουμε είναι οι τριμμένες ντομάτες, η ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, να χαμηλώσουμε και να σιγουράσουμε. Σαν να κάνουμε μια σάλτσα. Για πόση ώρα? Σιγουράζουμε περίπου για 35 με 40 λεπτά. Ωραία. Εντάξει, θέλει αρκετή ώρα. Μάλιστα. Αν βάλουμε χυμό ντομάτας, μειώνουμε τη διαδικασία. Αλλά οι ντομάτες αυτές είναι πιο οικονομικές αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τις βρούμε πολύ εύκολα στη λαϊκή και μας δίνουν και πιο νόστιμο αποτέλεσμα, θεωρώ εγώ. Άμα βάλουμε φρέσκες. Λοιπόν, οπότε, ο κρατερός είναι υπεύθυνος, μόλις αρχίσει να εξατμίζεται, να βάλει τη σάλτσα ντομάτας, αλλά την πιπέρι και τη ρίγανη. Μάλιστα. Και εγώ πάω τώρα να ξεκινήσω με τη διαδικασία της μελιτζάνας, η οποία είναι πολύ σημαντική και αυτό που θα κάνουμε θα δώσει και πάρα πολύ ωραία γεύση στο φαγητό μας και είναι καταπληκτικό. Θα πανάρουμε στην ουσία τις μελιτζάνες μέσα σε φρυγανιά με παρμεζάνα, σε αλεύρι και αυγό και θα τις πείσουμε στο φούρνο. Κοίταξε, πίσω είναι αυτές, να δεις. Φαίνεται λες και τις έχουμε τηγανίσει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τις μελιτζάνες. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να κόψουμε και να βγάλουμε το πράσινο μέρος. Και εδώ τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει, θα χρησιμοποιήσουμε δύο λαχανικά. Μία είναι η πατάτα, το ένα λαχανικό είναι η πατάτα. Θες το ίδιο μέγεθος. Όχι, δεν θέλω το ίδιο μέγεθος. Γιατί κοίτα, η μελιτζάνα είναι πιο αφράτη και η πατάτα είναι πιο. Πώς θα το πω. Ναι, ενώ θέλεις το τελικό αποτέλεσμα συμπαγής, να είναι το ίδιο. Συμπαγής, μπράβο. Όχι, γιατί κοίτα. Όχι, ούτε πάλι. Δεν μαγειρεύονται στον ίδιο χρόνο. Οπότε, η μελιτζάνα πρέπει να είναι λίγο πιο χοντρή, περίπου το τριπλάσιο μέγεθος. Εδώ. Σε αυτό το βλέπεις. Το βλέπω πολύ καλά. Βλέπεις ότι έχει αρχίσει και βγάζει μπουρμπουλήθρες. Να βάλω το. Να το βάλεις. Εντάξει, βλέπεις τώρα. Οπς. Έχουμε κόψει τη μελιτζάνα σε αυτό το πάχος. Τις πατάτες θα τις κόψουμε σε πολύ μικρότερο για να μπορέσουν. Α, είναι πολύ πολύ μικρότερο. Ναι, για να μπορέσουν να μαγειρευτούν. Καταλαβες. Μάλιστα. Αλλιώς, άμα το κόψουμε στο ίδιο μέγεθος, ναι, θα είναι μέσα σαν ξύλο. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε. Τις πατάτες τις κόβουμε και τις αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε τώρα. Στο μπολ με τη φρυγανιά βάζουμε την παρμεζάνα. Κατερίνα, ανακατεύεις με ένα πιρουνάκι που έχει εδώ. Βεβαίως. Έχουμε ένα μπολ με αλεύρι, το οποίο είναι το πρώτο στάδιο. Δεύτερο μπολ με τα αυγά, το οποίο είναι το δεύτερο στάδιο. Και τέλεια, μια χαρά. Εντάξει. Ωραία, ναι, μου δίνεις τώρα και το πιούνι. Χτυπάω εγώ τα αυγά. Όσο εγώ χτυπάω τα αυγά, ο κρατερός έχει κάνει τη δουλειά, θα κάνει και μια ακόμη δουλειά. Και θα επαναλάβω εγώ. Σιγοβράζει. Ακριβώς. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, θα φτιάξεις την μπεσαμέλ για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Θα φτιάξεις την μπεσαμέλ του γιαουρτιού που είναι 700 γραμμάρια γιαούρτι, το τυρί, τη μοτσαρέλα, μισή κούπα, τα αυγά, θα τα βάλεις όλα μέσα στο μπολ, θα το ανακατέψεις και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το μπολ εδώ. Έχουμε, ακριβώς. Το αυγό και το τυρί μόνο. Σε αυτό το σημείο τι θα κάνουμε. Με τις μελιτζάνες τις οποίες τις έχουμε κόψει, θα τις βάλουμε σε ένα ταψί εδώ. Και θα βάλουμε αλάτι και θα τις αφήσουμε για περίπου 15 λεπτά. Αυτό είναι προαιρετικό και μας δίνει καλύτερη γεύση στο τελικό αποτέλεσμα. Αν θέλετε να γλιτώσετε αυτή τη διαδικασία, οκ, okay, δεν θα χαλάσει και ο κόσμος. Απλά έτσι γίνεται πιο ωραία η τελική υφή. Το καταλαβες. Ναι. Κοίταξε, βλέπεις εδώ που έχει δρώσει. Ναι, 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 αυτό ναι, ναι, ναι. Έχει βγάλει τα υγρά. Ακριβώς. Τώρα, τι κάνουμε. Παίρνουμε τις μελιτζάνες. Τις βουτάμε μέσα στο αλεύρι. Στη συνέχεια. Μέσα στο αυγό. Στο αυγουλάκι και μετά στη φρυγανιά και με μετά, την παρμεζάνα. Ακριβώς στη φρυγανιά με την παρμεζάνα. Αυτό είναι πραγματικά μαγικό. Αυτό που θα κάνουμε είναι προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς και παίρνουμε ένα ταψί. Βάζουμε όλες τις μελιτζάνες μέσα. Αυτά μπορεί να φύγει για να μην μας ευχαριστώ. Βάζουμε όλες τις μελιτζάνες μέσα και τις ψήνουμε για 30 λεπτά συνολικά. 15 λεπτά τη μία, 15 λεπτά την άλλη. Δηλαδή στο μισό του χρόνου τις γυρίζουμε ανάποδα. Κοίταξε, είναι σαν τηγανιτό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να κάνουμε την τελική σύνδεση. Δηλαδή είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Όλες, δηλαδή τώρα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα κάνουμε λίγο τη διαδικασία πιο γρήγορα. Έχουμε φτιάξει τις μελιτζάνες, δηλαδή δύο ταψιά και τις τέσσερις. Εντάξει, ναι. Τις πατάτες τις έχουμε κόψει. Αυτά φεύγουν από εδώ. Πανάραμε δηλαδή, αλεύρι πρώτο βήμα, μετά αυγό, μετά φρυγανιά με παρμεζάνα.
Σε αυτό το σημείο που η σάλτσα μας έχει βράσει, κρατερός, πολύ καλή δουλειά, έχει βράσει για 40 περίπου λεπτά, τι θα κάνουμε? Αν θέλουμε ψιλοκόβουμε, αν θέλουμε χοντροκόβουμε. Εγώ προτείνω να κόψουμε λίγο έτσι σε χοντρά κομμάτια το βασιλικό και να τον βάλουμε μέσα. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε ένα μούλτι που ναι, κάνω εγώ. Ναι, θα μπορούσαμε. Αλλά γιατί να λέω. Ναι, όχι, 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 απλά ρωτάω για να έχουμε εναλλακτικές. Έχουμε και λέμε τώρα. Παίρνουμε το πυρέξ. Εδώ πάμε. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Όλο αυτό το άρωμα είναι καταπληκτικό. Θέλω να δοκιμάσετε να δείτε αν χρειάζεται λίγο ζάχαρη έτσι ώστε να μπορέσει να παίξει η γεύση του, να μην είναι ξινή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τι κάνουμε? Βάζουμε 2 κουταλιές σάλτσα ντομάτας. Πάμε τώρα. Βάζουμε τις πατάτες. Έτοιμο. Και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε είναι θα βάλουμε μελιτζάνες από πάνω, έτσι τις ωραίες που έχουμε ψήσει. Λοιπόν, εδώ. Στη συνέχεια, κρατερέ, μου κάνεις πάσα το τυρί που έχουμε μπροστά. Το τυρί εδώ. Α, αυτό είναι καλύτερα να το πάρω εγώ, νομίζω, πιο εύκολα. Αυτό είναι το πάρα από το σεφ. Όχι, αυτό το χρειάζομαι. Όχι, το άλλο μπορείς να πάρεις, αν θες. Λοιπόν, έχουμε το τυράκι, το οποίο θα βάλουμε ενδιάμεσα. Και στη συνέχεια τώρα, τι θα κάνουμε? Οπ, τέλεια εδώ. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Βάζουμε λίγο ακόμα σάλτσα. Το φαγητό είναι αυτό καταπληκτικό. Επαναλαμβάνουμε στην ουσία την ίδια διαδικασία με τις μελιτζάνες και τις πατάτες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, και στο τέλος. Αυτό που θέλουμε είναι. Στο τέλος. Και στο τέλος από πάνω. Και στο τέλος. Λοιπόν, κάτσε να πούμε το πολύ σημαντικό. Επειδή δεν ψήνουμε την μπεσαμέλ μαζί με το φαγητό, πρώτα απ' όλα με το που φτιάξετε όλο αυτό το πύργο τέλος πάντων, θα ψήσουμε στο φούρνο στους 190 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά με μία ώρα, βάζοντας ένα αλουμινόχαρτο από πάνω. Εντάξει, έτσι ώστε να ψηθούν οι πατάτες και να ενωθούν οι γεύσεις. Στη συνέχεια, ανοίγουμε το αλουμινόχαρτο, βάζουμε την μπεσαμέλ την οποία την αλείφουμε από πάνω και ψήνουμε για άλλη μισή ώρα, έτσι ώστε να μπορέσει να χρωματίσει και να πάρει και ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Αυτός είναι, λοιπόν, ο μουσακάς, ο ορφανός, κυρίες και κύριοι.